Τι σου έπεσε? Ένα θερμόμετρο από μίμηση Λουδοβίκου 15ου. Α, ναι. Μάλιστα, κυρία. Για να δω. Για τη γιορτή της Ροζίτας. Τι όμορφο που είναι. Να, εδώ, μες στη μέση στο βελούδο, είναι συντριβάνι καμωμένο από ελιθινά σε λιγκαράκια. Πάνω στο συντριβάνι, ένα στεφάνι από σειρματάκι με πράσινα τριαντάφυλλα. Το νερό του συντριβανιού γίνεται σε αυτή την κουπίτσα από γαλάζιες πουλες. Και το ίδιο το συντριβάνι είναι το καθαυτό θερμόμετρο. Γύρω τα νερά είναι ζωγραφισμένα με λαδομπογιά. Και ένα ειδόνι και ντυμένο με χρυσή κλωστή σκύβει και πίνει. Ήθελα να μπορούσε να κουρδιζόταν και να τραγουδούσε. Αλλά δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Αλλά δεν χρειάζεται να τραγουδάει. Μιας που τα έχουμε έτσι και έτσι ζωντανά στο περιβόλι. Σωστά, βέβαια. Και γιατί να ξοδευτείς? Εγώ, ό,τι έχω είναι για τη Ροζίτα. Κανένας δεν την αγαπάει σαν και σένα. Όχι, δα. Ύστερα από σένα, κυρά. Όχι, εσύ της έδωσες το αίμα σου. Και εσύ τη ζωή σου. Εγώ το έκανα από καθήκον, γιατί ήταν συγγενής μου. Ενώ εσύ από καλοσύνη της έδωσες το γάλα σου. Μην το λες αυτό. Εσύ το απέδειξες ότι την αγαπάς πιότερο από κάθε άλλον. Εγώ έκανα ό,τι θα έκανε η καθεμιά στη θέση μου. Μια υπηρέτρια είμαι. Επληρώνεται και σας δουλεύω. Πάντα σε θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο. Μια φτωχή δούλα που δίνει αυτό που έχει. Τίποτα περισσότερο. Εμένα θα μου πεις τίποτα περισσότερο τώρα? Σαν τι άλλο είμαι? Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα λες. Φεύγω να μη σ' ακούω. Έννοια σου. Φεύγω κι εγώ. Από τόσο πολύ που ζείτε μαζί, οι δαντέλες που πλέκετε αγκάθια γίνονται και σας τρυπούν. Θέλει, βλέπεις, πάντα να βγαίνει με το δίκιο της. Όχι, ρητό να μου εξηγείς. Τα ξέρω όλα απ' έξω και ανακατώτα. Κι όμως δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτήν. Χτες άκουσα πως τις εξηγούσες με κάθε λεπτομέρεια για το λογαριασμό μας και τι καταθέσεις έχουμε στην τράπεζα. Δεν ξέρεις να κρατήσεις τη θέση σου. Δεν μου φαίνεται τόσο κατάλληλη αυτή η συζήτηση για να την κάνεις με την υπηρέτρια. Δεν είναι υπηρέτρια. Καλά, αρκεί. Δεν μ' αρέσει να σου αντιλέγω. Θέλεις να πεις ότι μαζί μου δεν μπορείς να συζητήσεις? Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Προτιμώ ωστόσο να σοπάσω. Και να με αφήνεις μόνο με τις παρατηρήσεις. Μα γιατί να πω το παραμικρό όταν βρίσκεσαι στην κατάσταση που βρίσκεσαι? Για να αποφύγω τη συζήτηση, είμαι άξιος να στρώσω μονάχος στο κρεβάτι μου, να καθαρίσω τα ρούχα μου, να τεινάξω τα χαλιά της καμαρής μου. Περιττό να παίρνεις αυτό το ύφος του ανωτέρου ανθρώπου που δεν τον υπηρετούν όπως πρέπει. Όταν μέσα στο σπίτι τούτο άλλο δεν γίνεται παρά αυτό που θέλεις εσύ. Κι άλλη φροντίδα δεν έχουμε παρά την καλοπέρασή σου. Μα δεν είπα τίποτα, καλή μου. Πώς δεν είπες τίποτα? Κι εγώ αντί να κάνω τις δαντέλες μου, κάθομαι και φυτεύω τα λουλούδια σου. Εσύ όμως τι κάνεις για μένα? Συγγνώμη, συγγνώμη, καλή μου. Αλλά ξέρεις, έρχονται κάτι ώρες για τους ανθρώπους που ζουν πολλά χρόνια μαζί, που τα πιο παραμικρά πράγματα παίρνουν διαστάσεις, για να δώσουν κάποια ένταση, κάποια συγκίνηση σε κάτι που έχει τελειωτικά νεκρωθεί. Σαν είμαστε 20 χρονών, δεν κάναμε τέτοιες κουβέντες. Όχι, στα 20 χρόνια σπάει κανένας τζάμια. Και το κρύο γινόταν παιχνιδάκι στα χέρια μας. Ήρθε ο ταχυδρόμος? Ήρθε. Δεν ξέρω. Ήρθε ο ταχυδρόμος? Όχι, δεν ήρθε ακόμα. Πάντα περνά τέτοια ώρα. Έπρεπε να είχε κιόλας περάσει. Πολλές φορές χασομεράει. Προχθές το βρήκα να παίζει βόλους με τρία παιδιά και τα γράμματα ένα σωρό στο δρόμο ρηγμένα. Θα έρθει όπου να είναι. Να μου μιλήσετε. Πού πας με αυτό το ψαλίδι? Να κόψω μερικά τριαντάφυλλα. Πώς? Και ποιος σου έδωσε την άδεια? Εγώ. Είναι σήμερα η γιορτή της. Θέλω να τα βάλω στις ζαρντινιέρες, στα βάζα, εκεί στην είσοδο. Κάθε φορά που κόβεις ένα τριαντάφυλλο, είναι σαν να μου κόβεις ένα δάχτυλο από το χέρι μου. Ξέρω βέβαια πως δεν σας νοιάζει. Όχι, είπα δεν θέλω συζητήσεις. Και τι λίγο διαρκούν. Έτσι το λέει και το βάλς του Ρόδου, που είναι ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια που έχω ακούσει. Αλλά και δεν μπορώ να συγκρατήσω την αγανάκτησή μου όταν τα βλέπω στα ανθοπολία. Ας πηγαίνω καλύτερα. Παραμάνα, ήρθε ο ταχυδρόμος. Για το μόνο που μπορούν να χρησιμεύσουν τα τριαντάφυλλα είναι για να στολίζουν τα δωμάτια. Σε ρώτησε, ήρθε ο ταχυδρόμος. Λες να κρύβω εγώ τα γράμματά σας όταν έρχονται? Άντε, Ροζίτα μου, πηγαίνει να κόψει τα λουλούδια. Για όλα υπάρχει μια στάλα φαρμάκι μέσα σε τούτο το σπίτι. Βέβαια. Το έχουμε βλέπει κρυμμένο στις γωνιές.
Δεν με παρατάτε. Είσαι ευχαριστημένη σήμερα που είναι η γιορτή σου? Δεν ξέρω. Δηλαδή? Όταν δεν βλέπω τους ανθρώπους είμαι ευχαριστημένη. Αλλά σαν πρέπει να τους δω. Βέβαια. Ξέρεις, δεν μ' αρέσει καθόλου η ζωή που κάνεις. Ο ραβωνιαστικός όμως δεν σου γύρεψε να σκητεύεις. Πάντα μου λέει στα γραμματά του να βγαίνεις. Ναι, αλλά στο δρόμο είναι που βλέπω πόσο περνάει ο καιρός. Και δεν θέλω να χάνω τις ελπίδες μου. Έκτισαν κιόλας ένα καινούριο σπίτι στη μικρή πλατεία. Και εγώ δεν θέλω να ξέρω πόσο ο καιρός περνάει. Βέβαια. Πολλές όμως φορές σε συμβούλεψε να γράψεις τον ξαδερφό σου. Να τελειώνει πια αυτή η ιστορία και να βρεις άλλον εδώ να παντρευτείς. Εσύ είσαι κοπέλα χαρούμενη, γεμάτη κέφι. Και ξέρω πολύ καλά ότι είναι παλικάρια, ακόμα κι όριμοι άντρες ερωτευμένοι μαζί σου. Μα θεία, η αγάπη μου έχει ρίζες τόσο βαθιές που αν δεν έβλεπα τους ανθρώπους θα πίστευα πως δεν είναι πιότερο από μια εβδομάδα που έφυγε ο ξαδερφός μου. Εγώ περιμένω όπως την πρώτη μέρα του χωρισμού. Και έπειτα, τι σημασία μπορούν να έχουν ένας χρόνος ή δύο ή πέντε? Ότι έχει δρόμος. Τι άραγε να σου στέλνει για τη γιορτή σου? Ήρθαν οι ψιλομύτες γεροντοκόρες. Χριστός και Παναγία, πάψε πια. Να περάσουν. Η μάνα και τα τρία κορίτσια. Πολλά στολίδια απ' έξω και κοιλιά τους ταμπούρα. Μωρέ, σκαμπίλι που τους χρειάζεται στα... Ορίστε, περάστε, περάστε. Ό,τι όμορφα τα κορίτσια με τα πελώρια καπέλα με τα φτερά. Και τα ωραία φορέματα. Και τα γάντια και τα σκουλαρίκια σας. Ορίστε, από εδώ. Να σου ζήσει. Να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά, Ροζίτα. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, κορίτσια, ευχαριστώ. Και τα πόδια σου πώς πάνε? Πώς να πάνε, όλο και χειρότερα. Αν δεν ήταν για τούτες εδώ τις κόρες μου, δεν θα έβγαινα από το σπίτι. Έλα, έλα, κάτσε. Έτσι, μπράβο. Να τα πούμε εμείς οι μανάδες, γιατί κι εγώ μάνα της λογαριάζομαι. Δεν κάνεις ποδόλουτρο με λεβάντα? Κάθε βράδυ. Και καταπλάσματα με μολόχα. Ένα και ένα για τους ρευματισμούς. Και ο άντρας σου? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Με τα τριαντάφυλλά του. Με τα τριαντάφυλλά του. Τι όμορφα που είναι τα λουλούδια. Εμείς έχουμε στη γλάστρα μας μια τριαντάφυλλά του Αγίου Φραγκίσκου. Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Φραγκίσκου δεν μυρίζουν. Λιγάκι μυρίζουν. Εμένα αυτές που περισσότερο μ' αρέσουν είναι οι πασχαλιές. Και οι βιόλες είναι θαύμα. Κορίτσια, φέρατε την κάρτα? Ναι, ναι. Ροζίτα, βλέπεις Ροζίτα εδώ στην κάρτα το κοριτσάκι ντυμένο στα ροζ που συνάμε είναι και βαρόμετρο? Τα άλλα βαρόμετρα αυτά με τον καλόγερο και την κουκούλα παράγιναν, βλέπεις. Ανάλογα με την υγρασία, η φουστίτσα του κοριτσιού που είναι από πολύ φίνο χαρτί ανοίγει ή κλείνει. Να, πάρε την καρτούλα, Ροζίτα, και διάβασε. Στον κάμπο την αυγή, τα ειδώνει και λαϊδί, λέει και τραγουδεί. Από όλες η Ροζίτα είναι πιο καλή. Σας ευχαριστούμε, γιατί να μπείτε στον κόπο. Πολύ γούστο έχει. Γούστο δεν μας λείπει. Αυτά που μας λείβονται είναι τα χρήματα. Μαμά. Κορίτσια μου, εδώ έχω το θάρρος να μιλώ. Και κανένας άλλος δεν μας ακούει. Σαν να μην έχουν καταλάβει ότι από τότε που έλειψε ο άμυρος ο άντρας μου, εγώ μονάχα ξέρω πως θα βγάζω πέρα με τη σύνταξη που μας απόμεινε. Ακόμα σαν να τον ακούω τον πατέρα τους, έτσι κουβαρντάς όπως ήταν, μου έλεγε: «Ερικέτη, ξόδευε, ξόδευε κένια σου, εγώ βγάζω αρκετά». Αλλά οι καιροί αυτοί πάνε πια και με όλα αυτά δεν ξεπέσαμε. Τι στενοχώριες πέρασα μονάχα εγώ το ξέρω, για να μπορούνε τούτες μου οι κοπέλες να συνεχίζουν να φορούν καπέλο στον περίπατο. Πόσα δάκρυα, πόσα βάσανα για μια κορδέλα ή λίγα φτερά. Πόσες αγρύπνιες μου κόστησανε τούτα τα σύρματα ή τα βελούδα ή τα κατσαρά. Μαμά. Την αλήθεια λέω, κόρη μου, δεν μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό περιττό έξοδο. Πολλές φορές τις ρωτώ: «Θέλετε, ψυχούλες μου, αυγό το μεσημέρι ή καρέκλα στην πλατεία?» Και αυτές με μια φωνή μου αποκρίνονται: «Καρέκλες στον περίπατο». Μαμά, άφησε πια αυτή την κουβέντα. Όλη η Γρανάδα τα ξέρει. Και βέβαια, τι άλλο θα αποκριθούν? Και την περνάμε με λίγες πατάτες και κανένα τσάμπι στα φίλη. Αλλά με τις πλουμιστές μπέρτες και τη ζωγραφιστή ομπρελίτσα ή την πατιστένια μπλούζα, και όλα είναι μια χαρά. Κι αλλιώς δεν γίνεται. Εγώ όμως με την ίδια μου τη ζωή τα πληρώνω ετούτα. Και βουρκώνουν τα μάτια μου όταν τις βλέπω παρέα με τις καλύτερες. Εσύ, Ροζίτα, δεν βγαίνεις βόλτα στην πλατεία? Όχι.
Εκεί συναντιόμαστε πάντα με τις Πόνθε ντε Λεόν, με τη Σεράστη, με τις κόρες της Βαρώνης της Αγίας Ματίλδης, με την αφρόκρεμα της Γρανάδας, τέλος πάντων. Και βέβαια με την αφρόκρεμα, αφού είσαστε μαζί στο Παρθεναγωγείο του Ουρανού. Θα πάρετε κάτι. Ευχαριστώ. Άλλη από εσάς πιο άξια δεν έγινε για την κουκουναρόπιτα και την μπουτίνγκα. Ρωζίτα, δεν είχες νέα? Στο τελευταίο του γράμμα μου έλεγε πως έχει πολλά να μου πει. Για να δούμε σε τούτο που περιμένω. Τέλειωσες τα γιακαδάκια με την Ταντέλα? Τώρα να ήταν κι άλλα. Έκανα κάτι από νανσού με πεταλούδες, με τριτό. Σαν θα παντρευτείς θα έχεις τα καλύτερα πρικιά εσύ. Αχ, κι εγώ λέω πως όλα αυτά λίγα είναι. Οι άντρες κουράζονται να σε βλέπουν με το ίδιο πάντα φόρεμα. Ήρθαν οι Αγιόλα του φωτογράφου. Θέλεις να πεις οι Δεσποινίδες, δε Αγιόλα? Μάλιστα. Ήρθαν οι Δεσποινιδάρες δε Αγιόλα του φωτογράφου του Μεγαλειότατου και βραβείου της έκθεσης της Μαδρίτης. Άμα τα θέλετε έτσι. Τι να γίνει, δεν αλλάζει και πρέπει να την παίρνουμε όπως είναι. Αλλά έρχονται ώρες που μου χτυπά τα νεύρα. Αυτές οι υπηρέτριες όσο πάνε γίνονται πιο ανυπόφορες. Και ανεδέστατες. Έχω κι εγώ ένα κορίτσι που έρχεται τα απογεύματα και μας συγγυρίζει. Παίρνει αυτό που έπαιρναν πάντα οι παραδουλεύτρες. Μια πεσέτα το μήνα και ό,τι περισσέψει. Και πολύ τους και καλό τους την σήμερον ημέραν. Λοιπόν, μας παράτησε. Γιατί ήθελε, λέει, 5 πεσέτες. Ακούτε εκεί? Φυσικά εγώ δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τέτοιο έξοδο. Ένας Θεός ξέρει που θα φτάσουμε με αυτές. Α, δεν γνωρίζεστε. Εξόψεως μόνο. Οι Δεσποινίδες ντε Αγιόλα, η κυρία και Δεσποινίδες Εσκαρπίνη. Ναι, ναι, τις έχουμε δει καθισμένες στις καρέκλες του στον περίπατο. Ορίστε, καθίστε. Θα πάρετε ένα γλυκάκι? Α, όχι, ευχαριστούμε, φάγαμε προλίγου. Κι εγώ φυσικά έφαγα 4 αυγά με σάλτσα ντομάτα και σχεδόν δεν μπορούσα ύστερα να σηκωθώ από την καρέκλα. Τι γούστο που έχει! Τι βλέπουν αυτές και γελάνε? Γούστο έχουν οι Δεσποινίδες Αγιόλα, πολύ κεφάτες. Τι τα θέλετε, έτσι είναι τα νιάτα. Μια ευτυχισμένη ηλικία. Σας παρακαλώ, σοπάστε πια. Και το πιάνο, Δεσποινή Εσκαρπίνη? Τώρα μελετώ λίγο, έχω πολλά εργόχειρα να κάνω. Είναι καιρός που δεν σε άκουσα. Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα μπορούσε πια να κουνήσει τα δάχτυλά της. Αλλά εγώ όλο και της πρόχνω να μελετά για να ασκείται. Από τότε που πέθανε ο καημένος ο μπαμπάς, δεν έχει όρεξη. Του άρεσε τόσο πολύ το πιάνο. Ξέρουν ακόμα και τη γλώσσα της βεντάλιας, τη γλώσσα των γαντιών, τη γλώσσα από τα γραμματόσημα και τη γλώσσα των ορών. Εγώ ανατριχιάζω σαν ακούω αυτό που λένε. 12 σημαίνουν στον κόσμο σύνυχα και αυστηρά. Την ώρα του θανάτου σου, αμαρτωλέ, θυμίσου, γιατί έρχεται ταχιά. Πω πω, τι άσχημο πράγμα. Και όταν λένε στη μια γεννιόμαστε λαρά, λαρά, και όλο με μια στα μάτια ανοίγουμε λαλαλά, σε υπερβόλια λαμπρά, λαμπρά, λαμπρά. Σαν που συγκριά τα κουπάνισε. Θα πιείτε και λένε ποτηράκι. Με τα χαρά μεγάλη, όπω λέγανε στον καιρό μου. Ο ταχυδρόμο. Πάνω στην ώρα ήρθε. Σίγουρα θα μέτρησε τι μέρε για να φτάσει ακριβώ σήμερα το γράμμα του. Αυτό δείχνει ευγένεια αισθημάτων. Άνοιξε το γράμμα, Ροζίτα. Όχι, καλύτερα να το διαβάσει μόνη. Μπορεί να σου λέει κανένα ακατάλληλο. Χριστό και Παναγιά. Άντε, κόρη μου. Έτσι, μπράβο. Το γράμμα του αραβωνιστικού δεν μπορεί να είναι κατήχηση. Κατήχηση αγάπης, ναι. Με ξυπνάδες. Φαίνεται πως δεν έλαβε κανένα ερωτικό γράμμα ποτέ της η Δεσποινής Εσκαρπίνη. Ευτυχώς για αυτήν. Όσο δεν φτάνει αλεπού. Πού πας εσύ, παραμάνα? Δηλαδή τώρα δεν μπορώ μητε βήμα να κάνω εδώ μέσα. Μην πας μέσα, άφησε την μόνη της να διαβάσει το γράμμα. Δια. Θεία! Τι είναι, παιδί μου, τι τρέχει? Θεία μου! Τι έπαθε? Θεία μου! Τι είναι, παιδί μου? Έλα, μίλα! Άντε, παιδάκι μου, κουράγιο, μίλα! Μια ποτήρι νερό, λίγο θυμάμαι. Έλα! Παντρεύεται! Παντρεύεται! Εμένα παντρεύεται! Δεν μπορεί πια χωρίς εμένα, δεν αντέχει άλλο! Αλλά... Αφήστε την να μιλήσει! Αλλά... Επειδή του είναι αδύνατο για την ώρα να έρθει, ο γάμος θα γίνει δι' αντιπροσώπου. Ύστερα θα έρθει κι αυτός. Συγχαρήκε λοιπόν. Θεός να σε κάνει ευτυχισμένη, Ροζίτα μου. Και τι ταξίζεις. Ωραία. Και δεν μου λέτε, τι πάει να πει δι' αντιπροσώπου? Να, δηλαδή, ένας άλλος, κάποιος κύριος που αυτός θα ορίσει, θα αντιπροσωπεύσει το γαμπρό στο γάμο. Και τι άλλο? Τι άλλο? Ένα, θα είμαι παντρεμένη. Και έπειτα τι γίνεται? Για το Θεό, παραμάνα. Καλά λέει, και έπειτα τι γίνεται? Κορίτσια, σας παρακαλώ. Να έρθει ο ίδιος να παντρευτεί. Αντιπροσώπου. Άκου εκεί, αντιπροσώπου. Εγώ δεν τ' άκουσα ποτέ μου τέτοιο πράγμα.
Κυρά, μην αφήσεις αυτό τον αντιπροσώπου να μπει σε τούτο το σπίτι. Έτσι, να χαρείς. Μα θα έρθει γρήγορα και εκείνος. Θα έρθει, σας λέω. Αυτό που κάνει είναι μια ακόμη απόδειξη ότι μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει. Αυτό λοιπόν. Να έρθει. Και να σε πιάσει μπράτσο και να σου βάζει τη ζάχαρη στον καφέ σου και να τον εδοκιμάζει πριν. Να δει αν καίει. Ξαναχτύπησε 6 το ρολόι. Η Ροζίτα που βρίσκεται. Απάνω, στον πύργο. Και εσύ, κυρά, πού ήσουν? Έβγαζα τις γλάστρες από τη Σέρα. Δεν την αντίκρισα τη Ροζίτα ολάκυρο το πρωί. Από τότε που πέθανε ο άντρας μου, είναι το σπίτι τόσο άδειο, που μου φαίνεται διπλά πιο μεγάλο. Και καταντούμε να γυρεύουμε μια την άλλη. Πολλές φορές αβήχω μέσα στην καμαρή μου. Ακούω τον αντίλαλο, σαν πως να βρισκόμουν μέσα στην εκκλησία. Η αλήθεια είναι πως τώρα πια το σπίτι μας παραπέφτει μεγάλο. Και έπειτα, αν ζούσε αυτός έτσι καθαρά που τα βλέπω όλα, με αυτή του την εξυπνάδα. Στάσου, κυρά, όχι κλάματα. Όχι, λέω. Πάνε 6 χρόνια που πέθανε και δεν μπορείς να κλαίσεις σαν την πρώτη μέρα. Αρκετά τώρα κλάψαμε. Τώρα κουράγιο, κυρά. Ο ήλιος φωτίζει κάθε μέρα τον κόσμο. Έχουμε μπροστά μας κάμποσα χρόνια ακόμα για να κόβουμε 30 φύλλα. Γέρασα πολύ παραμάνα και μας βαραίνει μεγάλη συμφορά. Δεν θα τα βάλουμε όμως κάτω? Κι εγώ, κυρά, είμαι γριά. Πιάπε. Μακάρι να είχα τα χρόνια σου. Λίγη διαφορά έχουμε. Αλλά εγώ, βλέπεις, δούλεψα πολύ. Είμαι δυναμωμένη. Ενώ εσύ, όλο στην πολυθρόνα, αδυνάτησαν, πιάστηκαν τα πόδια σου. Νομίζεις δηλαδή πως εγώ δεν έχω δουλέψει? Με τα ακροδάχτυλά σου μονάχα. Με κλωστές και με τάξια. Με λεπτά κοτσάνια. Με γλυκά. Ενώ εγώ δούλεψα με τη ράχη μου. Με τα γόνατα. Με τα νύχια. Και το κυβέρνημα ολάκερου σπιτικού δεν είναι λοιπόν δουλειά? Πιο δύσκολο είναι να σφουγγαρίζεις τα πατώματα. Καλά, φτάνει η συζήτηση. Γιατί φτάνει? Έτσι περνούμε τον καιρό. Άντε, μπράβο, πες μου κι άλλα. Βλέπεις όμως, βουβενόμαστε. Άλλες φορές βάζαμε τις φωνές. Όχι τούτο, αλλά εκείνο. Και το φύλλο δεν πέτυχε. Πιάσε τώρα το σιδέρωμα. Εγώ απόκαμα πια. Μια μέρα σούπα, την άλλη γιαχνή. Ένα ποτήρι νερό, το κομπολόι μου για τις προσευχές στην τσέπη. Θα περίμενα το θάνατο δίχως διαμαρτυρία. Όσο όμως συλλογίζουμε αυτή τη Ροζίτα. Αυτή είναι η πληγή μας. Όταν σκέφτομαι το κακό που της έκαναν και τη φοβερή απάτη που βαστούσε τόσα χρόνια και την προστιχιά αυτού του ανθρώπου που δεν μπορεί να είναι άνθρωπος της φαμίλιας μας ούτε αξίζει τον κόπο στο σώμα μας να νίκει. Θα ήθελα να ήμουν 20 χρονών για να μπω στο καράβι. Να φτάσω στο Τουκουμάν, να αρπάξω ένα βούρδουλα. Να αρπάξεις μια σπάθα, να του κόψεις το κεφάλι. Και να του το κοπανίσεις με 2 κοτρώνες. Και να του κόψεις το χέρι για τον ψεύτικο όρκο που έδωσε. Μάλιστα, και τα ψεύτικα γράμματα αγάπης που έγραψε. Ακριβώς. Και να πληρώσει με αίμα αυτό που αίμα κόστησε. Και σύνολο το αίμα δικό μου. Και έπειτα. Και έπειτα. Να σκορπίσεις τον άνεμο τη στάχτη, να την πάρει η θάλασσα. Και να τον αναστήσω και να τον φέρω τη Ροζίτα. Για να ανασάνω ευχαριστημένη και να αποκατασταθεί η τιμή της φαμίλιας μας. Ώρα πια είναι να μου δώσεις δίκιο και μένα. Ώρα. Εκεί βρήκε την πλούσια που γύρευε και παντρεύτηκε. Αλλά έπρεπε να το πεις αν ήταν καιρός. Γιατί ποιος θα τη θελήσει τώρα πια? Μαράθηκε, κυρά, η Ροζίτα μας. Δεν θα μπορούσαμε τάχα να του στείλουμε ένα φαρμακωμένο γράμμα να το διαβάσει και στη στιγμή να πεθάνει? Για σκέψου. Για σκέψου. 8 χρόνια έχει παντρεμένος και ως τον περασμένο μήνα δεν μου έγραφε κανάλια στην αλήθεια. Εγώ κάτι έβλεπα στα γραμματά του που δεν μ' άρεσε. Ο αντιπρόσωπος που δεν παρουσιαζόταν, κάτι αμφίβολα πράγματα. Δεν τολμούσε ο άθλιος να μιλήσει. Τέλος όμως το έκανε. Βέβαια, αφού πέθανε ο πατέρας του. Και αυτό μου το κοριτσάκι. Σοπάστε, έρχεται. Αντιμάζεψε και εκείνα τα 2 κιούπια. Κόρη μου, κάνετε? Τα λέγαμε, λιγουλάκι. Και εσύ πού πας?
Στη Σέρα. Πήραν τις γλάστρες. Κάτι λίγες μένουν ακόμα. Πάνε να τις μαζέψω κι αυτές. Έτσι λοιπόν. Καθισμένες η μια αντίκρι στην άλλη. Και οι πατημασιές του θανάτου πολλο πιότερο ακούγονται. Δεν υπάρχει λοιπόν δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει ένας άντρας σωστός στον κόσμο που να τον πιάσει να τον κάνει σκόνη. Αντί πάψε, φτάνει πια. Εγώ δεν τα χωνεύω κάτι τέτοια. Δεν τα χωνεύω δίχως η καρδιά μου να χτυπά που να ξεκλονίζει ολάκερο το κορμί μου, σαν πως κυνηγημένη από άγρια σκυλιά. Γιατί, σαν εγώ έθαψα τον άντρα μου, βέβαια, λυπήθηκα, πικράθηκα. Όμως κάπου βαθιά μέσα μου ένιωθα μια χαρά. Χαρά ακριβώς όχι. Κάτι σφυριές χτυπούσαν μέσα μου, καθώς έβλεπα ότι δεν βρισκόμουν εγώ κάτω από το χώμα. Και όταν έθαψα το κορίτσι μου, με νιώθεις, κυρά. Το κορίτσι μου, λέω. Ήταν σαν να μου τσαλαπατούσαν τα σπλάχνα. Αλλά οι νεκροί με τους νεκρούς. Πεθαμένοι είναι, θα τους κλάψουμε. Και τέλος, πρέπει να ζήσουμε. Όμως, με τη Ροζίτα μου είναι χειρότερα. Είναι σαν να ψάχνεις να βρεις ένα κορμί και δεν το βρίσκεις. Είναι σαν να κλαις και να μην ξέρεις για ποιον κλαις. Είναι σαν να αναστενάζεις για κάποιον που δεν αξίζει τους στεναγμούς σου. Είναι μια ανοιχτή πληγή που ματώνει ασταμάτητα με ένα ατέλειωτο γαϊτάνι αίμα. Και κανένας στον κόσμο δεν μπορεί να φέρει λίγο βαμβάκι, μια γάσα ή λίγο χιόνι να την ανακουφίσει. Σαν τι θέλεις να κάνω εγώ. Άστα να τα πάρει το ποτάμι. Έτσι είναι. Στα γεροντάματα όλα μας γυρίζουν τη ράχη. Όσο έχω τα χέρια μου γερά, τίποτα δεν θα μας ληφθεί. Παραμάνω, ξέρεις, δεν θα μπορέσω να σου πληρώσω τους μισθούς σου. Θα πρέπει να μας αφήσεις. Πα. Τι αγέρας μπαίνει από τα παράθυρα. Πω, σαν πως θα ρω πως κουφάθηκα. Λοιπόν, μου ήρθε έτσι άξαφνα μια διάθεση να κάνω, να πω κανένα τραγουδάκι. Σαν τα παιδιά που βγαίναν από το σχολείο. Τα ακούς, κυρά? Κυρά. Κυρά μου. Πιότερο κυρά μου παρά ποτέ άλλοτε. Να σε φιλήσω. Ακούσέ με. Πάω να τηγανίσω τους σχολιούς. Θα φτιάξω και σάλτσα με κάμπο σε δεντρολίβανο να μοσκομυρίσουν. Ακούσέ με. Θα φτιάξω και το γλυκό με την άσπρη αφράτη κρέμα και με σιρόπι καλοκαμωμένο τριανταφύλλι. Ακουδώ, βρε Χριστιανή. Αυτό που λέω! Μα τι ακούω? Έρχεται ο Δο Μαρτίν. Κοπιάστε. Ορίστε μέσα, Δο Μαρτίν. Καλώς ήταν. Χαίρομαι που σας βλέπω, Δον Μαρτίν. Λοιπόν, πότε ξεκινάμε με το καλό? Σήμερα. Τι να γίνει? Το καινούριο σπίτι. Δεν είναι βέβαια σαν και τούτο. Είναι όμως σε καλή θέση, με ωραία θέα. Έχει και ένα περιβολάκι με δυο σικές, όπου θα μπορέσουμε να βάλουμε λουλούδια. Τόσο το καλύτερο. Και εσείς, τι γινόσαστε εσείς? Τα ίδια και τα ίδια. Να, τώρα μόλις παρέδωσα το μαθημά μου της αισθητικής. Σωστή κόλαση. Κι ήταν τόσο όμορφο το μάθημα. Αντίληψης και ορισμός της αρμονίας. Όμως τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται ποσός. Τι παιδιά. Εμένα όπως με βλέπουν σαν κάτι με το βλαμμένο μου πόδι, κάπως με σέβονται. Κάπου καμιά καρφίτσα στο καθισμά μου ή κανένα χαρτί καρφιτσωμένο στη ράχη μου. Μικροπράγματα με άλλους λόγους. Αλλά στους άλλους καθηγητάς τους κάνουν φοβερά πράγματα, σας λέω. Είναι, βλέπετε, παιδιά των πλουσίων. Επειδή πληρώνουν δεν μπορούμε να τα τιμωρήσουμε. Πάντα αυτό μας τονίζει ο κύριος διευθυντής. Εγώ πάντα μου ονειρευόμουν να γίνω ποιητής. Κάποτε από ένα άνθος που μου έδωσαν έγραψα ένα ολόκληρο δράμα. Ποτέ δεν παραστάθηκε. Την κόρη του Χεταφέ. Ακριβώς. Η Ροζίτα και εγώ το διαβάσαμε. Μας το είχατε δανείσει. Το διαβάσαμε 4 ή 5 φορές. Και πώς σας φάνηκε? Μου άρεσε πολύ, σας το έχω πει ήδη. Ιδίως την ώρα που αυτή πεθαίνει,
Και θυμάται τη μητέρα της και την καλή. Είναι δυνατό, ε? Αληθινό δράμα. Δράμα στη σύλληψη και στην εκτέλεση. Ποτέ δεν μπόρεσε να παρασταθεί. Ω, μύτηρη ουρανία, στρέψε το βλέμμα εις αυτήν που κείται εις αγωνίαν. Λάβε τα λαμπρότατα αυτά κοσμήματα και την τρομεράν κραυγήν της συντριβής μου. Θαύμα, θαύμα. Κι όταν ο Γλουθίνιος απαντά τον Ισαΐα και σηκώνει τον τάπητα που κλείνει τη σκηνή του,